Συγκλονιστική η κυμαδόπιτα του κοριτσιού μας, να τα λέμε και αυτά. Η κυμαδόπιτα που θα μας δείξει τώρα, μου έλεγε, είναι η δικιά της συνταγή. Μπορείτε να βρείτε όμως special κυμαδόπιτα και στη χρυσή ζύμη. Δηλαδή, εδώ χρησιμοποίησε το ζυμάρι. Και έκανε τα δικά της μέσα που θα μας τα δείξει. Πού είναι το άλλο ταψάκι όμως? Είχαμε και ένα ταψάκι που το ψήναμε και λέμε ότι αυτό είναι. Αυτό είναι η κασερόπιτα. Η τυρόπιτα που έχει βγάλει η Χρυσή Ζύμη με το φύλλο ολικής άλυσης, το καινούργιο φύλλο που θα σας δείξω σήμερα, είναι μια συγκλονιστική τυρόπιτα. Είναι η μοναδική τυρόπιτα που έχει μέσα γιαούρτι, φέτα. Εγώ ακούω και το κράτσα κράτσα και μου αρέσει το πολύ. Το φύλλο είναι κράτσα κράτσα, την πουλάνε, είναι στα κατεψυγμένα στο ψυγείο. Άπαξ και τη δοκιμάσετε αυτή την πίτα, δεν θα ξανακάνετε άλλη τυρόπιτα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, ακούτε το φύλλο πώς κάνει. Είναι το φύλλο αυτό το ολικής άλεσης. Θα σας φτιάξω σήμερα την κυμαδόπιτα. Και θα χρησιμοποιήσουμε. Την κόβω εδώ πέρα, κοιτάτε να δείτε πώς είναι. Σας άκουγα πριν που λέγατε κοιτάτε, η Κατερίνα με την Ελιάνα και σένα ότι έχεις ετοιμάσει την κασερόπιτα, ναι, την έτοιμη. Λέω εγώ, όχι, δεν την έχω ψήσει. Μου λένε θα πάθεις πλάκα, δεν υπάρχει ωραιότερη πίτα. Κοίτα. Και τώρα, Ελιάνα μου, θα σε δώσω. Πώς δεν το έβαλα, λέει, εγώ δεν σκέφτηκα να το βάλω στο φούρνο και να το παρασάρω στον άντρα μου σαν δικιά μου πίτα. Λέω και θα πιστέψω ότι εσύ ανοίγες φυλά. Αλλά εντάξει, πες το φύλλο, το πήρα έτοιμο. Αλλά την πίτα την έκανα. Κοίτα, 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 είναι απίθανη, σου λέω. Είναι απίθανη. Είναι απίθανη. Όχι, μυρίζει ωραία. Με αυτές τις δύο πίτες με την κασερόπιτα μου έχει συμβεί να έχω τραπέζι, να έχω φτιάξει, να την έχω βγάλει και να μου πούνε Ρένια, το πιο ωραίο σου φαγητό σήμερα ήταν η κασερόπιτα. Ωραία, πίτα. Ναι, και λέω. Η γυναίκα τέσσερις δεν ώρες το έκανα εγώ, λέω. Το είπα, γιατί ήταν. Δεν μπορούσα να δίνω ρεζίλια αν τη βρίσκα σε κάποιο ψυγείο. Λέω αυτό το έκανε η Χρυσή Ζύμη, όχι εγώ. Αυτό έχει συμβεί και παγκώθηκε ο άλλος. Τέλος πάντων, να σου πω τη μαγειρική μας. Λοιπόν, θα σας κάνω σήμερα μία κυμαδόπιτα. Δεν είναι τη συνταγή, συνταγή που είναι μέσα στο βιβλίο, αλλά είναι η δική μου συνταγή. Θα χρειαστούμε κυμά. Έχουμε μισό κιλό κυμά, θα τον βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα μας μαζί γύρω στις 4-5 κουταλιές λάδι. Μιλάμε πίτα, είναι άπαιχτη παιδιά, πολύ νόστιμη, πραγματικά πολύ νόστιμη και το φύλλο πάρα πολύ ωραίο. 5-6 λεπτά, για να μπορέσω να σας δείξω πώς θα τη στήσουμε την πίτα μας. Θα αφήνω εδώ να γίνεται, εκεί θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά δεν θα δει. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το κυμά μας και θα αφήνουμε να καβουρδιστεί σε χαμηλή φωτιά. Μέτρια δηλαδή, όχι πολύ, να μην καεί, απλώς να πηγεί τα ζουμιά του. Θα βάλουμε μετά στο κυμά μας κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Έχω γύρω στα 200 γραμμάρια κρεμμύδι, να είναι ψιλοκομμένο, δεν θέλω να είναι τριμμένο, γιατί θέλουμε όταν θα τρώμε την πίτα μας να βλέπουμε το κρεμμυδάκι μας μέσα. Θα βάλουμε πιπεριά, τελευταία θα τη ρίξουμε αυτή. Θα βάλουμε λουκάνικο, χωριάτικο. Όχι χωριάτικο, λουκάνικο θέλετε. Απλά θέλω όταν να το ψιλοκόψετε και να μου βγάλετε τη μεμβράνη του. Ναι, για να μπορέσει να βγάλει τα ζουμιά του ότι θα το ψήνουμε. Ρε, και γιατί δεν χρειάζεται. Πολύ νόστιμη και μαδόπιτα. Μπράβο, Ελένη. Πολύ χαίρομαι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και είναι και πολύ ωραίο και το φύλλο. Γιατί στην αρχή προ την ίδια. Γιατί είναι τόσο σκούρο το φύλλο. Είναι σκούρο γιατί είναι ολική άλεση. Γίνεται από τον καρπό του σιταριού. Είναι πάρα πολύ υγιεινό. Είναι φουστισίνε, τι φυτικέ. Που είναι πάρα πολύ χρήσιμε για τον κάθε οργανισμό. Ναι, και είναι και καινούριο. Τώρα το Σεπτέμβρη βγήκε, δεν το ξέρει γιατί είναι ένα. Το βρίσκουμε στην κατάψυξη των σούπερ μάρκετ σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Όσο πάει και το βάζουν να απλώνεται, απλά είναι το Σεπτέμβριο. Είναι καινούριο φύλλο. Δεν είναι κάτι που το έχει από παλιά και στη ζύμη. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα τσιγαρίζω και έχουμε εδώ πέρα να σας δείξω αυτό το μαγικό το φύλλο που το αγαπάω πολύ. Γιατί όταν κρυώσει η πίτα μας, δεν θα γίνει αυτό το μαραμένο το πράγμα που λέμε πω και να το ξαναζεστάνω. Είναι σαν ψωμένιο φύλλο, είναι full φύλλο. Το τρως και είναι, καταλαβαίνεις τον καρπό, καταλαβαίνεις πόσο ωραία ζυμωμένο φύλλο. Έχει 6 φύλλα μόνο, δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί είναι παχύ. Βλέπετε εδώ πέρα, αυτό πάνω δεν είναι αλεύρι, είναι ο καρπός του σιταριού, δηλαδή το πίτουρο, ο φιλιός του σιταριού, το οποίο το έχουν βάλει και είναι. Κοίτα το, κοίτα πόσο μαλακό είναι, Ελένη, κοίτα. Το βλέπω. Είναι και πολύ αφρός. Λοιπόν, συνεχίζω με τη συνταγή μας, ρίχνω το κρεμμύδι, το μαραίνω λιγάκι. Να δω λίγο το χάρτη μου, να ζητήσω τη γραμμή μου, τη μία. Γιατί οι άλλοι 4 είπαμε, like στο Instagram. Δεν μου λες, χρωστάω κάτι δώρα από το Instagram από χθες. Θα τα δώσω σε λιγάκι. Ωραία, για να βρούμε μια ωραία ιδέα. Βάζουμε και λίγο αλάτι. Γιώργο, έλα λίγο μέσα.
Έλα. Δουλεύεις σήμερα το βράδυ? Δουλεύεις σήμερα το βράδυ? Ναι. Και χθες. Και χθες. Πώς έχεις πάρει όλο το show, εσύ? Δεν μπορώ να καταλάβω. Προδάκια στα πόδια, νύχτα, μέρα, μεσημέρι. Έτσι. Ρε, τη γυναίκα σου δουλεύει καθόλου? Αυτή η εβδομάδα την είδα. Ναι, αλλά έχεις κουβαλάς φορτίο, βαρύ. Είσαι άντρας με τα όλα σου. Κάνεις 500 δουλειές. Δεν την είδα, είχαμε αλλάξει λίγο. Οπότε καλό μας έκανε. Α, εντάξει, θα έχετε καλύτερα, αλλά Σαββατοκύριακο πάλι δουλεύεις. Ρε, πότε έχεις ρεπό εσύ? Κάτσε, το ψάχνει τώρα. Θα μας δώσει μια ημερομηνία μες στο Φλεβάρι, δεν μπορεί. Σάββατο μετά τις 5 κάθομαι. Σάββατο μετά τις 5. Εντάξει, Σάββατο παίρνει ο κόσμος το ρεπό. Σωστό. Για πες τώρα, πού να δώσω? Καλκιδική. Δεν έδωσα χθες Καλκιδική, λες? Έδωσες. Έδωσα. Ωραία, Σάμο. Πώς ήρθε η Σάμος, ναι. Όχι, να δω. Σάμο. Οκ, πάμε για Σάμο λοιπόν και δίνω εναλλακτική και τυχείο. Όποιος προλάβει πρώτος, Σάμο ή Χίο. Έχεις ιδρώσει, πρόσεξε μην κρυώσεις. Πώς, να μην αρρωστήσεις κιόλας. Έχω βάλει ήδη το κρεμμύδι μέσα και τώρα ρίχνω και το λουκάνικο. Ανάλογα με το πόσο λουκάνικο θα βάλουμε, θα δώσει και την ένταση της πίτα μας που θέλουμε. Λοιπόν, μην πειράξετε τίποτα από τη συνταγή που θα σας δώσει, γιατί η πίτα μας είναι πεντανόστιμη, ειλικρινά σας μιλάω. Είναι έντονη, έχει γεύση. Δεν είναι τύπου, έχουμε βάλει μέσα σε ένα καταπληκτικό φύλλο, πετάξαμε ένα κοιμά με λίγο κρεμμυδάκι. Ξεχάστε, δεν το τρώγα εγώ έτσι. Δεν θέλω να είναι τύπου ο κοιμάς από τα μακαρόνια για να τον φάω μέσα στα φύλλα. Όχι. Θέλω γεύση και έχει ένταση. Είναι πολύ νόστιμο. Και μ' αρέσει που έχεις βάλει μέσα και καροτάκι. Μ' αρέσει η πιπερίτσα την οποία δεν την πολύ νιώθω. Δίνει κάτι χωρίς να λέω τρώω πιπεριές. Όχι. Καθόλου. Και νομίζω ότι το μυστικό σου είναι το λουκανικάκι. Το λουκανικάκι το ψιλοκομμένο. Ναι. Αλλά λίγο. Δεν κατάλαβα ότι έτρωγα λουκανικάκι μέσα στην πίτα, αλλά κατάλαβα ότι έχει ωραία ένταση η γεύση του κρέατος. Αυτό ένιωσα. Έτσι, ακριβώς. Θα ρίξουμε και την πιπεριά. Δύο πιπεριές θέλουμε, κόκκινες, πράσινες, ό,τι έχετε. Μετά θα βάλω λίγο φασκόμηλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φασκόμηλο τώρα τελευταία και το βάζω πολύ στη μαγειρική μου, δίνει μια πάρα πολύ μαλακιά και γλυκιά γεύση και το φύλλο δάφνης για να μπορέσει να πάρει και η δάφνη. Είναι ένα μπαχαρικό τώρα τελευταία η δάφνη και το φασκόμηλο που το χρησιμοποιώ συνέχεια, δεν ξέρω γιατί κάτι μου έχει, κάτι σκέφτομαι. Και θα βάλουμε δύο κουταλιές, τρεις κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας να του δώσει άλλη ένταση, να κάνει και το ωραίο κόκκινο χρώμα που θέλουμε. Λοιπόν, χωριάτικο φύλλο ολικής άνεσης, πηγή φυτικών ινών. Ζυμωμένο με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μπράβο στο πισίζει. Έχει παρθένο ελαιόλαδο. Βέβαια, στη συγκεκριμένη, που λες ότι βάζουμε ένα υλικό σκέτο, σε αυτό το φύλλο, ό,τι και να βάλεις, και αυγό με λίγη φέτα και έτσι να το φάλει, θα γίνει πάρα πολύ ωραία πίτα. Γιατί είναι αυτό που λένε τελικά δεν έτυχε, πέτυχε, γιατί είναι το φύλλο τόσο καλό, που ό,τι και να του βάλεις θα γίνει μια ωραία πίτα. Λοιπόν, τη γραμμή μας από τυχείο που πρόλαβε ο Σάμο. Να ήμουν σίγουρη. Για πάμε, καλησπέρα σας. Καλημέρα, Ελένη. Γεια σου, κοριτσάκι μου, καλησπέρα. Άμις, δεν το πιστεύω ότι μιλάμε. Δεν το πιστεύεις, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάμε? Είναι η πρώτη φορά, αλλά έχω πάρει άπειρα τηλέφωνα. Ορίστε. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Μαγειρισούλα είσαι, σου είναι χρήσιμο το δώρο που μόλις κέρδισες? Ναι, και το πρωί να πω μόλις έψησα χρυσή ζύμη να φάω. Αλήθεια, ποιο έκανε? Το ήξερα. Την κασερόπιτα? Έκανα μπουγάτσα Θεσσαλονίκη. Και είναι και αγαπημένη μου, την Τζακί. Λοιπόν, σου έρχονται πολλά και μαζί με αυτά είναι και αγαπημένη σου μπουγάτσα Θεσσαλονίκη τύπου. Η χρυσή ζύμη φροντίζει για σένα λίγο συντόμως να είναι στα χέρια σου όλα αυτά τα πακέτα που μόλις περιέγραψα προηγουμένως. Πολλά φυλάκια. Οι υπόλοιπες 4 τυχερές νικήτρες, μην ξεχνάτε, like στο Instagram και σε λίγο θα σας πω ποιες είναι οι νικήτριες. Έχουμε βάλει όλα τελικά μας μέσα, έχουμε βγάλει από τη φωτιά, το έχουμε κατεβάσει εντάξει με σπίτι μας, το έχουμε αφήσει να έχει στη θερμοκρασία δωματίου και ρίχνουμε περίπου μία κούπα τυρί μέσα στην πίτα και το ανακατεύουμε. Το επόμενο θα το βάλουμε, το υπόλοιπο τυρί θα μπει πάνω από την πίτα. Θα σας το δείξω τώρα μετά. Λοιπόν, και αρχίζω να στρώνω τα φύλλα μου. Ό,τι ταψί θέλετε. Προθερμασμένος φούρνος στους 180 βαθμούς. Ένα μυστικό επίσης αυτής της ζύμης, ότι επειδή είναι πάρα πολύ αφράτη και πολύ στεγνή, δεν είναι σαν την σφολιάτα που έχει μέσα λιπαρά και σου κάνει το φύλλο ήδη αφρό. Αυτό θέλει λίγο να του βάλουμε παραπάνω λάδι από ό,τι θα βάζαμε σε ένα άλλο φύλλο. Και γιατί είναι και πιο χοντρό, βλέπετε πως είναι το φύλλο. Είναι μαλακό, είναι σαν κρέμα. Τι να σας πω, κοιτάξτε πως το πιάνω, δεν κόβεται, δεν σκίζεται. Το βάζουμε στο ταψί μας και προσέχουμε να του βάλουμε αρκετό λάδι.
Θα βοηθήσει και την πίτα μας και θα νοστιμήσει, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε βάλει και πολύ φλάδι στην πίτα μας. Για να δω πότε μπήκε στη ζωή μας η χρυσή ζύμη. Πριν 25 χρόνια, είναι πολύ. Λοιπόν, από την ίδρυση λέει του εργοστασίου παραγωγής κατεψυγμένη ζύμη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν το ήξερα ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί είναι όλες τα κορίτσια. Πες δε. Πριν από 25 χρόνια μέχρι και σήμερα, η χρυσή ζύμη παρασκευάζει προϊόντα που συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο την καινοτομία με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της κατηγορίας. Πολύ ωραία. Ζύμη σε φύλλα. Έτοιμα προϊόντα ζύμης και τα νέα κρουασάν χρυσή ζύμη. Ωραία. Αυτά τα κρουασάν. Λοιπόν, πρέπει να πω στη χρυσή ζύμη να μας αφήσει εδώ πέρα και εμάς ένα καταψύκτη με τέτοια. Που κατά διαστήματα μες στην καθημερινότητά μας μας κάνει κέβη και θέλουμε να βάλουμε. Μιλάω για τα έτοιμα τώρα, γιατί δεν φτιάχνουμε πάλι από την αρχή. Είναι η Παρασκευή η μέρα της, αλλά τα έτοιμα αυτά τα κρουασανάκια πολύ μου άρεσε η ιδέα να βάλουμε να ψήσουμε. Άσε που με έφτιαξε και η άλλη για την μπουγάτσα, γιατί μου αρέσει η μπουγάτσα και εμένα, μου αρέσει αυτή η κρέμα μέσα. Κοιτάξτε του τρώνε τώρα. Έβαλε δύο φύλλα κάτω, έτσι. Τρία. Τρία. Έχω βάλει. Εγώ νομίζω δύο ότι έβαλε. Γιατί τρία. Βλέπω εδώ ένα-δύο. Δύο, τρία. Έβαλε τρία-έξι. Τρία. Ναι, έχω βάλει τρία. Τέλος πάντων. Ναι. Και εγώ. Λοιπόν, το στρώνουμε την πίτα μας. Δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ παχιά η στρώση. Γιατί τρώμε και την τρώμε και θα τρώμε και λίγο φύλλο. Μην τρώμε μόνο γέμιση. Συμφωνώ και εγώ. Να, με τη μαμά μου τέτοιες διαφωνίες έχουμε με τα. Ναι. Με τις παραγκόπητες. Πολύ σοβαρές διαφωνίες. Το κάνει πότε χοντρή, πότε λεπτή. Τι λέω, παιδάκι μου, δεν μπορούμε να το μαστίσουμε και να φεύγουν τα χόρτα. Κάτω λίγο πιο λεπτό να τρώγεται εύκολα. Να τρώμε και παραπάνω. Εγώ πέρα μου λέει, θέλω να σας περιποιούμε. Τόσο λαχανικά σας βάζω. Τούλα, έχω βγάλει και από τα σπόρια της για να μην πάει όλη η υγρασία και μαλακώσει το φύλλο με τόσο πολύ νερό που θα κατεβάσει την ντομάτα, γιατί είναι ομοί και θα έχει ούτως ή άλλως τα νερά της. Το στρώνω έτσι ωραία την ντομάτα μας. Γύρω στις δύο μεγάλες ντομάτες έχουμε εδώ πέρα. Και για να είναι και ωραίο και στο κόψιμο, γιατί όταν την κόβουμε φαίνεται πολύ ωραία η ντομάτα από πάνω. Και έχουμε μετά από πάνω το υπόλοιπο κίτρινο τυρί. Όποιο τυρί θέλετε. Κίτρινο προτιμώ. Σε αυτές εδώ πέρα έβαλα Emmental, Gouda, μοτσαρέλα, ό,τι είχα στο ψυγείο. Εδώ πέρα έχω. Νομίζω είναι ραβιέρα. Δεν μας νοιάζει. Η νοστιμιά είναι εγγυημένη ό,τι τυρί και να βάλουμε. Θα προσέξουμε, σας είπα, το λάδι. Να βάλουμε μπόλικο λαδάκι. Το θέλει το λαδάκι της. Είναι πάρα πολύ εύκολα τη στρώνω, όπως βλέπετε. Θέλει γύρος, για να σας γίνει πολύ τραγανή, θέλει γύρω στα 200 ml λάδι, ελαιόλαδο. Εγώ βάλα ελαιόλαδο εδώ πέρα, γιατί και αυτή είναι αλεσμένη με ελαιόλαδο το φύλλο μας. Άρα και εγώ. Σχεδόν 32.000 φίλοι έχετε μπει και έχετε κάνει like. Αλήθεια. Και πάω να δώσω από τις 4 τις δύο νικητρίες. Άλλες δύο αργότερα. Στρώνουμε τα φύλλα μας και ακόμα όταν στρώνουμε τα φύλλα μας και να μην τα κάνουμε και να είναι σαν τραπεζομάδιλο στρωμένα, μπορούμε να τα βάζουμε και λίγο τσαλακωμένα πάνω στην πίτα μας. Η Ρεβέκα Σκέτο είναι η πρώτη νικήτρια από τις 4 που κερδίζουν στο Instagram. Και βάζω και το τελευταίο. Έτσι. Θέλει πολύ ψήσιμο, γύρω στα 50 λεπτά θέλει. Θέλει όμως την ώρα της αυτή η πιτούλα. Στους 180 βαθμούς. Η δεύτερη είναι η Πόπη Βαξεβάνη. Άντε, ναι. Η τρίτη είναι η Σμάρο Κατσαΐτη. Και η τέταρτη και τελευταία, θα ξαναβγώ, να το ξαναμηδενίσω. Α, πήγαμε ήδη στις 33.150. Η τέταρτη και τελευταία, θα πάω στα σχόλια. Και θα βρω την πρώτη που έχει γράψει το κατεβατό της. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, Ζωή Ντέβε, τα αγαπημένα μου προϊόντα, Ζωή Ντέβε Τζόγλου, νάτινε. Είσαι και η τελευταία φίλη, η τέταρτη κατά σειρά, που κερδίζει, έχει και παιδάκια, βλέπω εδώ, φτιάχνει πράγματα, μπράβο. Λοιπόν, αυτά από τη χρυσή ζύμη, γιατί δεν έτυχε, πέτυχε. Ευχαριστούμε πολύ, Ρένια μου. Να είστε καλά.